Με μια σκάλα, σήμα κατά τεθέν της επαγγελματικής του διαδρομής του φωτορεπορτάζ, που υπηρέτησε επί δεκαετίες με ευλαβική αφοσίωση, οι μαθητές του Γιάννη Κυριακίδη απέτησαν φόρο τιμή στο δάσκαλό τους κατά την εξώδια ακολουθία που τελέστηκε στην Αγία Σοφία. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες από το δημοσιογραφικό κόσμο τον συνόδευσαν στο τελευταίο του ταξίδι, την εμβληματική αυτή μορφή της Θεσσαλονίκης, που απαθανάτησε τις σημαντικότερες προσωπικότητες και γεγονότα που άφησαν το στίγμα του στην πόλη, αφήνοντας πίσω του έργο ανεκτήμητης αξίας. Ο Γιάννης ο Κυριακίδης ήταν ένα από τα μνημεία της πόλης. Ζωντανός, ζωντανό μνημείο. Η συμπεριφορά του, η εξιδέρκειά του, η επαγγελματική του συνείδηση άφησε εποχή. Εγώ τον γνώρισα γιατί φωτογράφησε το γάμο μου το 64. Από τότε τον έχουμε μια σχέση, τον πειράζαμε, ήταν πάρα πολύ καλός στα πειράγματα. Ο τρόπος πανιδρούς ήταν μοναδικός. Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Κυριακίδης. Θα μας λείψει πολύ. Σήμερα όλη η Θεσσαλονίκη αποχαιρετούμε έναν φίλο, μια εμβληματική προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας. Εγώ τον θυμάμαι από πολύ μικρός, όταν ο ίδιος, τότε σε δυναμική ηλικία, κατέγραφε όλα τα γεγονότα της πόλης και της περιοχής και νομίζω πραγματικά ότι το έργο που αφήνει πίσω του είναι ένα ανεκτίμητο και ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο εμείς οι φορείς, η περιφέρεια, ο Δήμος αλλά και όλοι μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Οι άνθρωποι που είχαν το προνόμιο να συνεργαστούν μαζί του έχουν να θυμούνται τη μοναδική φωτογραφική του ματιά, αλλά και το ιδιαίτερο χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε τους φίλους του και την ίδια τη ζωή. Μπορεί να χαρακτηριστεί ο άρχοντας του φωτορεπορτάζ. Ένας πραγματικά μεγάλος φωτορεπόρτερ. Ένας άνθρωπος που εμάς που ξεκινήσαμε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, νέοι ρεπόρτερ, μας βοηθούσε με τη φωτογραφία του. Αισθάνομαι ότι τώρα θα σηκωθεί, γιατί τα γάτα και έμαθε σε όλους τους νέους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης το ρεπορτάζ. Αυτός τους το έμαθε, ο φωτορεπόρτερ. Και αισθάνομαι τώρα ότι θα σηκωθεί από το φέρετρο και θα μας πει ούστικο πρόσκυλα. Καλό το ταξίδι. Το μνήμα του εκλειπώντος θα κατασκευαστεί με έξοδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.